Συνήθως εδώ αυτό το οποίο συμβαίνει ότι όποιος μιλά για αναδιάρθρωση συνήθως υπονοεί μεγαλύτερους αριθμούς. Δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Η αστυνομία θα χωριστεί σε τρεις κλάδους. Τον κλάδο της τάξης, τον κλάδο της ασφάλειας και τον κλάδο του μεταναστευτικού και της προστασίας των συνόρων και επίσης οι οργανικές θέσεις στην ελληνική αστυνομία με το νομοθέτημα που έρθει θα περιοριστούν. Καταρχήν κατά 7.000. Σας είχα πει από την αρχή ότι δεν χρειαζόμαστε μια μεγαλύτερη αστυνομία. Έχουμε περισσότερη αστυνομία ίσως σε θεωρητικούς αριθμούς. Χρειαζόμαστε μια διαφορετική και μια καλύτερη αστυνομία. Γι' αυτό σε λίγες μέρες θα σας παρακαλέσω να ψηφίσετε αυτή τη μείωση κατά 7.000 των οργανικών θέσεων και συγχρόνως να ψηφίσετε έναν τρόπο λειτουργίας ελληνικής αστυνομίας με τον οποίο η αστυνόμευση στις πόλεις και δίπλα στον Έλληνα πολίτη θα είναι δραματικά καλύτερη. Αυτό θα επιτευχθεί με τον περιορισμό περίπου στο μισό των 1.440 οργανικών μονάδων της ελληνικής αστυνομίας. Η ελληνική αστυνομία δεν χρειάζεται πάνω από 750 οργανικές μονάδες. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε τεράστια εξοικονόμηση προσωπικού και συγχρόνως να μετατρέψουμε την ελληνική αστυνομία σε μια κινητική αστυνομία. Σε μια αστυνομία που θα είναι κοντά στο πρόβλημα και κοντά στον πολίτη. Αντί από μια αστυνομία στατική, σκορπιμένη σε εκατοντάδες αστυνομικά τμήματα στη χώρα, τα οποία συνήθως έχουν έναν εξωτερικό φρουρό και έναν αξιωματικό υπηρεσίας και ούτε καν ένα περιπολικό να μπορούν να προστέξουν στην ανάγκη του πολίτη. Ίδια αναδιάρθρωση θα γίνει και στο πυροσβεστικό σώμα. Και όχι μόνο με αυτή τη μορφή, αλλά επίσης με συνολική αλλαγή του δόγματος πυρόσβεσης στη χώρα. Διότι αυτό το οποίο επανειλημμένως έχουμε πει όλοι σε αυτή την αίθουσα, είναι ότι το δόγμα πυρόσβεσης στη χώρα αυτή τη στιγμή είναι η αεροπυρόσβεση. Που κοινώς σημαίνει πιάνει φωτιά, παίρνουμε το τηλέφωνο και φωνάζουμε τα αεροπλάνα. Η χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι. Θα πρέπει ο όρος πολιτική προστασία να αποκτήσει ουσία και νόημα. Θα πρέπει τα επιχειρησιακά κέντρα των περιφερειών να γίνουν πραγματικά επιχειρησιακά κέντρα, συνδεδεμένα με την πυροσβεστική υπηρεσία, με παρουσία αξιωματικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας που θα συντονίζει. Και από την άλλη, ξαναλέω, μπορούμε επίσης να βοηθήσουμε, να εκπαιδεύσουμε τους Δήμους, να δημιουργήσουμε μια κινητική πυροσβεστική υπηρεσία και αυτή τελείως διαφορετική από αυτή που έχουμε σήμερα. Και θέλω και επίσης να σας πω και για την πυροσβεστική υπηρεσία. Ότι το λεγόμενο ότι δεν έχει επαρκές προσωπικό είναι επίσης ψευδές. Έχουμε σχεδόν 13.000 πυροσβέστες. Έχουμε περισσότερους πυροσβέστες από ό,τι χρειαζόμαστε. Είναι όμως κατατετμημένοι σε διαφορετικές κατηγορίες, με διαφορετικά ωράρια, με διαφορετικές συνθήκες εργασίας, σε ένα συνολικό περιβάλλον που είναι αδύνατο να είναι αποδοτική. Χρειάζεται και εκεί λοιπόν μια μεγάλη τομή και στη μεγάλη αυτή τομή χρειάζεται η βοήθεια και η συνεργασία όλων με τις ιδέες, με την κριτική, αλλά κυρίως με τη θετική συμβολή. Απευθυνόμενος στις γυναίκες και τους άνδρες των σωμάτων ασφαλείας, θέλω από το βήμα αυτό, το βήμα της Βουλής των Ελλήνων, να τους ζητήσω, παρά τις σημαντικότατες μειώσεις τις οποίες υπέστησαν, να παραμείνουν και να εκτελέσουν όπως πάντα το καθήκον τους με το συνήθι τρόπο που τους διακρίνει. Και να πω και ότι καταρχήν είμαι βέβαιος ότι μόλις η οικονομική συγκυρία βελτιωθεί, η οποιαδήποτε κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση, αλλά και οποιαδήποτε κυβέρνηση, θα αποκαταστήσει τις παροχές της ελληνικής δημοκρατίας προς τους ανθρώπους που φυλάσσουν την ασφάλεια, αλλά και από εκεί και πέρα και στο μεσοδιάστημα αυτό, με χρήση ειδικών πόρων που μπορεί να βρεθούν μέσα από την ίδια τη δραστηριότητα των σωμάτων ασφαλείας, μπορεί να αυξηθεί το επίδομα ειδικών συνθήκων και κατά συνέπεια να μειωθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις των μισθολογικών περικοπών που μόλις τώρα έγιναν. Επ' αυτού υπάρχει ήδη αρχική συζήτηση με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.